μετά από 50 χρόνια οι βόθροι πλέον κατακριμνίζονται, μιας και ο βιολογικός της άνδρου εδώ και 2 χρόνια είναι ήδη σε λειτουργία. Και να το κάνουν επάρκεια, να επιτρέψουν έργο να βάλουμε το αλμυρίκια στο εσωτερικό, κάτι τέτοιο. Έτσι είναι άπλωστο. Το Παραπόρτι είναι μια πάρα πολύ ωραία περιοχή της χώρας. Η πρώτη παρέμβαση η οποία γίνεται και θα είναι ορατή στο προσεχές άμεσο μέλλον, είναι αυτή εδώ της διαμορφώσεως του χώρου που προϋπήρχαν οι δεξαμενές για τα λίμματα. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την έκταση των 3 στρεμμάτων θα διαμορφωθεί ένα παραποτάμιο πάρκο. Ένα πάρκο λοιπόν όπου θα μπορούν να έρχονται όλοι και να το απολαμβάνουν δε πολύ περισσότερο οι κάτοικοι της περιοχής. Ένα από τα θέματα που αντιμετωπίσαμε άμεσα ήταν η σύνδεση κάποιων κατοικιών στην περιοχή του Παραπορτίου με τον κεντρικό αγωγό αποχετεύσεως. Αυτό θα συνεχιστεί ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα και στα υπόλοιπα σπίτια της παλιάς πόλης να συνδεθούν και αυτά με τον βιολογικό, ούτως ώστε να αποδώσουμε όλες τις παραλίες πεντακάθαρες στους λουόμενους. Εκτός από αυτό, μέσα στο πλαίσιο της αισθητικής αναβάθμισης, οι σκουπιδιάρες οι οποίες ήταν μονίμως παρκαρισμένες στην κάθοδο, άρα λοιπόν τις βλέπανε όλοι όσοι ήθελαν να πάνε και στην περιοχή του Παραπορτίου από τη μία πλευρά αλλά και στην άλλη πλευρά, αυτό λοιπόν δεν θα υφίσταται πλέον. Εμείς βρήκαμε άλλον τρόπο, ούτως ώστε τα απορριμματοφόρα να είναι πλέον σε συγκεκριμένο χώρο του Δήμου. Άρα λοιπόν προσπαθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο να κάνουμε παρεμβάσεις, μικρές μεν, ορατές δε στον κόσμο, και να συνεχίσουμε να κάνουμε ακόμα πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή για να αναβαθμίσουμε συνολικά την πόλη.